Λοιπόν, χέρια τη social. Το βλέπεις ότι ετοιμάζεται για late game. Οπότε δεν μπορώ να βλέπω. Δεν σκέφτεται καν. Dark Healer, Voodoo Doctor. Ναι. Νομίζω ναι, τώρα σε ένα τέτοιο matchup, επειδή ο αντιπάλος... Τελικά έβαλε Druid. Δεν έβαλε τον Harlow. Έβαλε τον Druid, ναι. Επειδή παίζει δύο Savage Roar. Ο Logan. Ναι, και τα δύο Savage Roar μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το matchup. Ναι, ναι, τα οποία... Μέχρι και ο TK μπορεί να τον βγάλει ο... Γι' αυτό συζητάγαμε λίγο για το deck αυτό του Druid του Logan, το οποίο είναι ramp, αλλά στην ουσία με δύο wild drops. Είναι το ramp με δύο savage. Είναι ramp με δύο savage. Δηλαδή το παίζει πολύ πιο επιθετικά, πολύ πιο aggressive το. Παίζει και τετράκια. Ναι, ένα. Ένα hybrid deck. Άλλωστε και ο Druid είναι από τους πιο έτσι flexible στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο Paladin έχει και τα δύο equality, ένα consecration και ένα avenge. Δηλαδή έχει δύο φορές clear. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αρκεί να μην είναι greedy, δηλαδή να τα κρατήσει και να τα παίξει όταν ακριβώς τα χρειαστούν. Να. Δηλαδή δεν το δώσει αυτό το equality, ας πούμε, για να harvest. Εντάξει. Μέχρι τώρα είναι πολύ, πολύ υπομονετικός παίκτης. Δηλαδή, ακόμα και να έχει clear στο χέρι. Λέει καλύτερα να, επειδή ξέρει ότι στο deck του έχει πολύ heal, προτιμάει ναι, δηλαδή ναι, ναι, να χάσει ένα-δύο γύρους παίζοντας απλά το κενάκι. Ναι, 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 λέει θα σε πουσάρω για να... Αν προλάβεις να χιλάρεις. Θα σε πουσάρω, θα νομίζεις θα με βγάλεις lethal και μετά θα σου κάνω εγώ πάρα πολύ damage. Λέει να αλλάξουμε τον τίτλο τα παιδιά, να βάλουμε το, να κάνουμε update, να βάλουμε ότι παίζει Logan με... Μας λένε ότι είμαστε δίδυμα στο chat. Εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο. Με νεγάκι του Harson Deathlord, λέει Crobat. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αρχίζει να παίρνει τον board ο Druid. Βέβαια, είδα ότι ήρθε και ο Pyromancer στο Paladin, αλλά δεν τον νοιάζει καθόλου. Ο Logan πιστεύω πρέπει να το παίξει πάρα πολύ έξυπνο αυτό το game. Δηλαδή να μην κάνει καθόλου overextend και να τον αναγκάσει να δώσει quality για ένα τέρας. Επειδή όπως και να το κάνουμε, το deck του antisocial δεν μπορεί να έχει και heals και removals και threats. Μπορεί να έχει δύο από τα τρία. Και νομίζω από threats δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Σωστά. Αυτό. Βέβαια βλέπουμε εδώ πέρα και μια κάρτα όπως ο Argent Commander, η οποία είναι, έχει και aggressive uses. Αλλά είναι και ένα removal. Εδώ με concentration κάνει clear coin. Για να πεθάνει το μικρό. Concentration το άκυρο. Με κάνει σκληρό. Απλά το ρίχνει. Πάντως είδαμε ότι δεν ήθελε να δείξει ότι έχει το δεν έριξε το άλλο. Τώρα σε τάρι δεν έχει concentration λογικά. Μάλλον. Αυτό. Μάλιστα, ενδιαφέρον play. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να εκφέρω και άποψη. Νομίζω κανείς από εμάς. Γιατί το deck αυτό το ξέρει. Πρέπει να το ξέρει πολύ καλά για να έχει φτάσει τόσο ψηλά που έχει φτάσει. Νομίζω ένας commander εδώ πέρα... Ναι, δεν είναι κακός. Βέβαια ήταν ακόμα καλύτερο να μην υπήρχε κάτω το taunt. Σίγουρα. Να παίρνεις full value. Οπότε, ίσως αυτό είναι λίγο καλύτερο. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν βιάζεται για το clear. Ναι. Τώρα τι γίνεται, το σετάρει για τον επόμενο γύρο ή για concentration ή για argent commander. Δηλαδή αν κάνει trade με οποιοδήποτε από τα δύο, το άλλο θα πεθάνουν και τα δύο. Ψιλοφλερτάρει με το overextend εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το lore είναι λίγο περίεργο. Ξέρετε... Ναι, αλλά το lore επειδή θα τραβήξει καρτούλες δεν είναι και τόσο κατά τη γνώμη μου. Θα παίξει το lore, οκ. Μάλιστα. Χιλάρι, μάλιστα. Αυτό δεν μου άρεσε. Εγώ θα πω ότι δεν ήταν κακό play και ο λόγος ποιος είναι. Ότι ξέρει ότι, αναγκάζει ότι το draw δεν τον νοιάζει γιατί θα παίξει ένα game το οποίο μπορεί να παίξει στο fatigue. Δεν, ξέρει ότι δεν έχει threat ο αντιπαλός του. Οκ, okay, εγώ θα συμφωνήσω με online, δεν μ' άρεσε, άρεσε το heal μόνο ή το lore. Δηλαδή ναι, να μπαιτάρεις το concentration να το χάσει το ένα για να σου μείνει το lore ναι, ή να χειλάρεις. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Τώρα κάνεις overextend από μόνος σου, δεν τραβάς και τις καρτούλες. Ναι. Να. Αυτό. Ήταν έξυπνο αυτό που έκανε, αλλά ίσως να ήταν υπερβολικά έξυπνο που τελικά δεν δούλεψε. Ήταν too much ας πούμε. Φαίνεται πάντως ότι ο antisocial δεν έχει... Πολύ όρεξη να μπορώ να το πω έτσι. Να παίξει το quality. Ναι, να κάνει clear. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως να του λέει δεν έχω clear. Προσπαθεί τώρα να σετάρει. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε αυτό. Και τον βλέπεις ξανασετάει. Και πάντα θέλει ένα στα 30. Πάντα ένα στα 30. Πάντως αυτό δείχνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τον deck. Και πάντα θέλει ένα στα 30 life. Και στην ουσία τώρα αυτή τη στιγμή του λέει ότι
με 23 θα τους χάσεις, οπότε κάνει εσύ το clear και δεν θα χαλάσω εγώ το 23. Αυτό. Τώρα ίσως εδώ πρέπει να κάνει για 2 το Wrath. Γιατί ξέρω δεν έχει πάρα πολλά threats στον deck ο Antisocial. Γενικά τώρα τα plays που βλέπετε είναι σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης πληροφόρησης. Δηλαδή τα δύο παιδιά ξέρουν τις λεπτομέρειες του deck του άλλου. Εδώ ίσως να δούμε και Harvest, επειδή είναι, έχει protection απέναντι σε... Ωε, το βλέπουμε. Νομίζω ότι τώρα... ο Paladin τώρα δεν μπορεί να ρισκάρει άλλο γύρο. Είναι ήδη σε... πρέπει να κάνει clear. Ίσως και να έπρεπε στο προηγούμενο γύρο να πάει για το clear, επειδή έχει και τα δύο υπόλοιπα, αλλά... και εγώ νομίζω το ένα πρέπει να το είχε κάνει. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Παίζει ένα deck το οποίο λογικά θα παιχτεί ένα game το οποίο θα πάει στο fatigue. Δηλαδή... θα πρέπει απλά να πάρουν οι δύο παίκτες το σωστό value. Δηλαδή, το να τραβήξει μια κάρτα δεν κερδίζει κάτι. Αν τώρα και ερώτηση προς εσάς. Concentration ή Avenging Wrath? Με το Avenging Wrath έχει και πιθανότητα να καθαρίσει και το. Ναι, νομίζω. Δεν το γνωρίζω το λειτουργεί, αλλά. Νομίζω ότι δεν έχει πιθανότητες. Μήπως γιατί τελειώνει και βγαίνει μετά. Είναι πρώτο το effect, ναι. Οπότε καλύτερα ακόμα. Και επίσης καλύτερα να βγάλει και ένα. Έκανα βλακή. Ένα hero power. Το οποίο γίνεται trade με το Harvest. Είναι χαμηλά το βέβαιο πάλι. Και με τα Savage Roar στο deck του Logan. Γενικότερα, άμα είχε. Ωραία κάρτα. Αν είχε το combo, νομίζω κέρδιζε πριν. Ωραίο ντρόμο. Ωραίο ντρόμο. Τώρα βασικά ψαρεύει τα τεντράκια. Είναι μια κάρτα η οποία δεν βλέπω. Δεν βλέπω σχεδόν ποτέ. Ναι, βέβαια δεν είναι κάποια κάρτα, απλά δεν πολύ κολλάει σε αυτό το meta. Δηλαδή. Στην αρένα την αγαπάω βέβαια. Την αγαπάς, Πάντως θα έλεγα ότι το deck του Antisocial και γενικά κάποιες έτσι τεχνικές που έχουμε δει σήμερα θυμίζουν αρκετά κάποια deck στην αρένα. Που σημαίνει ότι ακόμα και το να παίζεις αρένα μπορεί να σου δώσει ένα πλεονέκτημα και στο constructive. Είδαμε, ας πούμε, πριν ένα μισπλέον τον Antisocial, το οποίο. Μπορεί να συμβεί σε όλους μας που απλά έκανε εξής πρώτα attack με το hero και μετά κατ' το trade. Και φάγε 30 damage περισσότερο. Ναι, τώρα με τον damage. Εδώ σκέφτεται να κάνει σενάριους και... δεν έχει lethal για ένα. Μου λες ότι παίζει πολύ γρήγορα όμως, Δεν είχε lethal για ένα. Ναι, να το εξηγήσω κιόλας, άμα το παίζαμε το Drop the Clone. Α, Drop the Clone Charge. Για Charge, μαζί με Savage και Innervate Swipe. Έβγαζε 16 μόνο. Πάντως μου αρέσει που ο Logger, παιδιά, είναι τόσο έμπειρος παίκτης. Παίζει τόσο πολύ καιρό και γενικά ειδικά ως Druid. Που είδε, ας πούμε, αυτό το lethal, τόσο, ότι δεν έχει lethal τόσο γρήγορα. Και έδωσε γύρω, εντάξει τώρα. Ωραία. Καλός γύρος από τον μπάλα. Νομίζω είναι θέμα συνήθειας. Όταν έχεις παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με ένα deck, θα μετράς πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πλέον μπήκε το φυσίλι. Συνιστώ σε όλους να παίξουν τα decks τα οποία ξέρουν καλύτερα στα τουρνουά και έχει. Ένα deck το φτιάξανε χθες. Εδώ ο Rules έδωσε τρελή απάντηση όμως. Να. Χωρίς τον Rules θα είχε lethal. Τώρα... δεν είχε και το Silence. Να κάνει Silence το Yeti. Ήταν πολύ καλό. Συμφωνώ με την επιλογή να μπαφάρει το Yeti. Ναι. Να κάνει το trade. Γιατί αν παίξει κόλλη του αντίπαλος θα χάσει και το 5-6 του. Ακριβώς. Και μια άλλη κάρτα που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου και τη βλέπουμε στη μητελικά του Ροδοφνάσου. Η οποία είναι. Πραγματικά μόνο για αυτό το deck ίσως να είναι viable. Πιστεύω ότι αυτό το deck πολλά παιδιά θα το δοκιμάσουν σίγουρα. Θα το δοκιμάσουμε και εμείς. Είναι φθηνό deck. Δηλαδή, άμα μου δίνουν αυτή την decklist, θα έλεγα. Φοβερό αρένα πει και έκανε. Ναι, κάπως έτσι. Και θα έλεγα. Εγώ άλλο θα έλεγα. Τι σου έδωσε και πήρες πρίστες. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι μια κάρτα η οποία στην αρένα πραγματικά την αποφεύγω μέχρι αηδίας. Τώρα όμως το βίντεο έχει λίγα. Όχι, είναι στα 20. Δεν ξέρω γιατί δεν έκανε το τρέιλ. 8. Περίμενε. 8 και 6, 14 και 2, 16 δεν έχει λίθαλ. Ψάχνει δεύτερο Savage δεν τράκει μου. Αυτό θα έχει λίθαλ. Και. Ο Θάλινος δεν βοηθάει. Μήπως. Όχι, περίμενε. Κάτσε, sorry. 8 και 4, 12 και 8, 20. Για να ντάμας πάλι δεν είχε lethal. Όχι, πρέπει να είχε lethal. Αν έπαιζε τον Druid of the Claw, 4, 7, 12 και 8, 20 και hero ability, ναι, lethal ήταν. Είχε lethal, Έχω σε lethal όλο κανένα τα παιδιά. Τα λέω καλά, λοιπόν είναι 4, 9, 12 και επειδή είναι 4 κάτω, 20 και μετά hero ability δίνει στα 10 mana. Ναι, 21 damage ακριβώς είχε ο Logan. Μάλιστα. Έχει πληρώνει τη βιασύνη του ο Logan εδώ. Ίσως. Να δούμε.
Ναι, πολλές φορές όταν παίζεις control, παρασύρεσαι να πάρεις το board και χάνεις, ας πούμε, κάτι τέτοια lethal. Mm. Που αν είσαι, ας πούμε, πιο χαλαρός. Τώρα δεν το έχει ακόμα όμως το lethal, νομίζω. Τώρα δεν το έχει. Όπως το λέγαμε, βλέπουμε και τους υπόλοιπους κουντάν. Τώρα όμως, όπως έχει τώρα lethal, αν κάνει... Όχι, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Αν το κάνεις... Γιατί δεν γίνεται. Για down effect, γίνεται. Ναι, γίνεται. Να κάνεις silence. Νομίζω, κάτσε να δούμε αν έχει lethal με silence, charge και savage. Είναι 5, 8, 12 και 8, 20 πάλι έχει lethal, ναι. Κάτσε, βγαίνουν τα μάνα. Όχι, πρέπει να βγαίνουν τα μάνα. Με το Innervate σκεφτικά, έχει 20 damage αυτό γύρω. Πρέπει να έχει 20 damage ακριβώς έχει με το Innervate. Ναι. Πρέπει να το δάνε κι άλλοι το lethal εδώ και να... Δεν ξέρω το chat τι είπε. Δουλεύει εδώ το chat, το παίκτη μας. Λοιπόν, θα παίξει το Savage για clear, απέναντι σε ένα deck το οποίο δεν έχει και threats. Βέβαια παίζει και δεύτερο Savage από όσο ξέρω. Αυτό παίζει δύο Savage γι' αυτό, οπότε χρησιμοποιεί το ένα για clear, για ναι, aggressive, αλλά... Απλά χάνει αρκετά. Ναι, και ήταν και ένα damage για το lethal, ας πούμε. Τώρα και στο προηγούμενο γύρο το είχε το lethal ακριβώς. Μάλιστα. Βέβαια και πάλι δεν... Ο Crobat... ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μιλάνε στους παίκτες οι οποίοι παίζουν τώρα. Δεν είχα μάνα. Είχε, νομίζω, δεν ξέρω, επειδή είχε γίνει ένα αντίστοιχο στο προηγούμενο ρο του Nationals, που έμενε όλο το stream ότι είχα εγώ lethal και τελικά δεν είχα lethal. Μήπως τώρα έχουμε εμείς άδικο. Αλλά νομίζω ότι το είδαμε και τρεις το lethal. Νομίζω ότι το είδαμε και τρεις το lethal. Γιατί ήταν στα 10 μάνα, ναι, ήταν 5 συν 3 συν 2, 21 damage ακριβώς. Ναι. 2-10 και το Innervate για το χειρομήλιο. Δεν χρειαζόταν καν το Innervate, γιατί ήταν 5 και 3 και... Όχι, 5 και 3 και 0. Και χειρομήλιο, 10 μάνα ακριβώς. Έκανε Wildgrowth. Μπορεί να κάνει Wildgrowth και να πήρε... Αλλά θα τραβάει και καρτούλα. Στα 10 πρέπει να ήταν. Να δούμε. Δεύτερο Savage εδώ. Νομίζω δεν έχει εντάξει, μεγάλο ενδιαφέρον μου πλέον, wow. Από έχουμε περάσει αρκετούς γύρους. Κατεβάσεις και αναφέρετε ακόμα το κόντο. Που εντάξει, το κόντο δεν βρίσκει και μεγάλη ενδιαφέρον. Πολύ καλό το deck, πολύ καλό το deck. Πολύ καλό το deck. Το κόντο... συνεχίζει νομίζω ωραία. Το κόντο είναι φοβερό κόμπο με τον Follow the Rules. Τώρα πιέζει, πηγαίνει και τώρα είναι και σε lethal range, ε. Είναι κοντά στο lethal, δηλαδή από εκεί που παίζει ένα deck, ναι. Το heal deck κατάφερε και έριξε ένα druid, ας πούμε. Και έχει αυτός το τραπέζι και έχει quality, αβέντε δεν κοινά. Σε αυτό σημείο να πούμε ότι το deck του Logan δεν παίζει καθόλου taunts. Το έχει δηλώσει αυτό, παίζει μόνο τα taunts τα οποία τους root of the closest. Κάτι ο οποίος συνήθως παίζει και για charge, από ό,τι έχω δει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι... Θα πάει στα 13. Όχι, εδώ δεν πρέπει να το παίξει το γέτρι, για κανένα λόγο, είναι μεγάλο μισπλέ. Είναι 13 hit points δηλαδή πλέον και έχει 4 και 6 από το Avenging. 10. Ψάχνει 2 damage. Για να δούμε τώρα. Ψάχνει 2 damage με 2 mana. Leon Hunts, μάλιστα. Θα το παίξει. Το παίζει, το παίζει. Εγώ πιστεύω δεν θα το παίξει. Δεν έχει κάτι άλλο νομίζω. Το συνήθως έχει δείξει. Δεν έχει κάτι άλλο, ναι. Είναι ο πιο υπομονετικός παίκτης που έχω δει στο τουρνουά μέχρι στιγμής και μέχρι στιγμής. Βλέπεις ότι είχε αναγνωρίσει που πλέον έχει. Εν μέρη του έχει βγει, ναι. Είναι απίστευτο πάντως ότι ίσως και να δούμε game το οποίο κρίνεται από Mist Lethal. Ναι. Δεν είναι. 14 συν 7 συν 4, δηλαδή 25 damage έχει τώρα Logan. Αλλά πάλι είναι σχετικά κοντά στο Lethal. Ο Θάλινος εδώ μου αρέσει βέβαια, αν τον παίξει, ο Logan. Περισσότερο για καρτούλα και για να τον αναγκάσει να παίξει το equality. Ναι. Το θέμα είναι και είναι συν ένα minion το οποίο μπορεί να φάει damage από το Avenging Wrath. Τώρα δεν έχει lethal ακόμα νομίζω. Ναι, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά στο lethal. Πάνε 4 πάνω στα 4 minions. Λες να το ρισκάρει, όχι δεν νομίζω. Δεν γίνεται να το ρισκάρει. Πιστεύω ότι το Hammer θα το παίξει. Να παίξεις και το Hammer, λες, Μούρι. Εγώ νομίζω ότι απλά θα κάνει clear, γιατί... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το μόνο που έπαιχε δεν είναι το equality. Και παίζει μέσα και... Jesus. Ναι, αυτή την είδα και εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν την είχα δει τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή με κέρδισε στο Swiss εχθές. Ήτανε μαζί με το Holy Rat που μου είχες κάσει. Γιατί να παίξεις αυτό και να μην παίξεις τον Arjun Commander, ας πούμε. Μάλιστα. Έχει οι Commanders. Δύο.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κερδίζει τα games δεν είναι το deck του, είναι το play style του. Του παίζει πολύ σωστά. Ναι, ότι δεν νομίζω περιμένει ότι... πάρα πολύ. Ναι, δεν νομίζω ότι. Και τα μισπλέ των αντιπάλων, σίγουρα. Δηλαδή είδαμε εδώ πέρα, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω, το deck δεν περιμένει. Είδαμε από ένα από του πιο έμπειρου παίκτε στην Ελλάδα, τον Logan. Και δεν θα το βλέπαμε, ας πούμε, από κάποιον παίκτη που έρχεται για πρώτη φορά σε ένα τουρνουά. Και εδώ δεν θα φοβάται να δώσει και ένα damage, ας πούμε. Και νομίζω. Καλά κάνει. Ίσως, αλλά τι γίνεται τώρα, μήπως έχει λίθαλα βάρα γεμούρι. Άμα βάρα γεμούρι είχε λίθαλα όμως τον επόμενο γύρο, Logan. Ναι, αλλά και πάλι 25 hit points θέλει να βγάλει, έχει 8. Έχει 3 και 15. Έχει λίθαλα. Ω, απίστευτο. Θα είχε λίθαλα. Θα είχε λίθαλα. Ναι, όντως. Γλίτωσε το λίθαλο Logan αυτό πλέον. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Συνεχίζει να παίρνει heal. Και δεν νομίζω το πλέον του Allied Drake και έχει Holy Light πάνω σου. Δεν θα βρει άλλη ευκαιρία για τον Twilight Drake και ας τον κατεβάσει της Maxi Life, να μην μπορεί να γίνει trade από τίποτα. Και... πόσο damage έχει τώρα Logan, πρέπει να έχει lethal, έχει 8, συν 14-22, συν 4-26. Έχει lethal Logan, αν δεν χιλάρει εδώ... Αν δεν χιλάρει είναι lethal. Αν δεν χιλάρει είναι lethal, ναι. Αυτό είναι, δηλαδή... ασύλληπτο. Πω. Εντάξει. Έχει lethal. Είναι απίστευτο πράγμα. Είναι απίστευτο πράγμα. Αν χιλάρει εδώ πέρα, ο Antisocial νομίζω δεν το χάνε το game. Αλλά δεν μπορείς να το περιμένεις αυτό. Και έχει ήδη παίξει το πρώτο Savage Roar ο Logan, παίζει δύο Savage Roar σε ένα deck. Νομίζω αυτό είναι που τον κάνει να κερδίσει. Ίσως θα το δει εδώ βέβαια το λιθαλό ο Logan. Έπαιξε και τα δύο, είναι βέβαια και swipe. Και εντυπωσιακά το τελειώνει. Ωραίο, ωραίο παιχνίδι. Πάμε να τον ενημερώσουμε ότι όντως είχε λιθάρι. Όχι, εδώ. Νομίζω έχει πέσει ήδη ο Χαβλίθαλ από πάνω. Βέβαια του λέει ότι και του λέει ότι φίλε είχε λιθάρι, ναι. Ωραίο game πάντως. Βέβαια αυτό δεν του κόστησε. Πάντως για ένα damage θα πήγε να κερδίσει game με Night Blade. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ήταν πάρα πολύ. Μια κάρτα η οποία ας πούμε στην αρένα δεν την τραφτάρεις ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή τι να πω. Είναι λίγο καλύτερα το Wisp. Λίγο καλύτερα το Wisp. Σε ρογκά θα πάρω Wisp και όχι Nightblade. Όχι, εντάξει, θα πάρω Nightblade. Για τον damage, για τον damage. Αλλά... ό,τι βλέπουμε πάντως έχει πέσει πολύ συζήτηση μεταξύ τους. Ίσως να σχολιάζουν αυτό. Ήταν πολύ καλό game. Νομίζω αντάξιο ημιτελικού και... ο Λόγκαν τι κάνει, εξουδετερώνει μόνο το πιο δυνατό του deck του Antisocial. Και ίσως ή το πιο αυτό που έχει εμφανίσει περισσότερες φορές. Βέβαια, ένας μεγάλος παίκτης πρέπει να έχει ένα δυνατό deck και δύο deck τα οποία δεν τα ξέρει κανένας και είναι εξίσου δυνατά. Για να δούμε αν that's the case. Έσπο, εσύ ξέρεις ακόμα τι deck έχει δηλώσει. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Αλλά θα πρέπει να παίζει κάποιο druid, κάποιο. Δηλαδή. Θα πω και εγώ το ίδιο, ότι επειδή δεν είχαμε δει όλο με Paladin. Δεν ξέρουμε καν τι. Είναι το secret weapon του νομίζω αυτό. Δηλαδή καλύτερα να έχεις ένα τέτοιο deck περίεργο, να ασχοληθούν όλοι με αυτό και να γνωρίσουν και τα άλλα σου threats. Βέβαια... λες τα άλλα είναι τόσο περίεργα. Λοιπόν... δεν νομίζω. Θα μας κάνεις... θα σας πω λίγο spoilers. Και τελικά ήταν druid paladin. Druid shaman. Shaman druid. Ναι, αυτό που είπαμε. Ναι. Ναι. Νομίζω είναι δύο πολύ solid επιλογές αυτό μέτα. Έχασε λίθαλο. Έχασε λίθαλο Logan. Ο Logan. Ναι. Ναι, βέβαια ήταν. Δεν το ήξερες. Έπαιζε δύο Savage ο Logan. Ήταν Holy Light στα 25 hit points. Ούτε εγώ θα το έπαιζα, ας πούμε, αλήθεια. Για, και για ένα damage δεν είχε... νομίζω θα το έπαιζε, γιατί είχες μάθει κατά τη διάρκεια του τουρνουά ότι παίζει δύο. Ναι, σωστό. Εγώ θα μέτραγα όλο το damage, θα έβρισκα ότι είχε lethal και θα το έπαιζα, ναι. Αλλά επειδή ξέρα την decklist του Logan. Αυτό, άμα δεν το ξέραμε, σίγουρα δεν το παίζαμε. Εμένα μ' αρέσει τα παιχνίδια, γιατί βλέπεις ότι είναι ο αντίπαλος στα 25 hit points και πρέπει να υπολογίσεις αν έχω lethal ή αν έχει ο αντίπαλος lethal. Και εδώ μιλάει και το εξής, ότι βλέπουμε ότι στα τουρνουά κερδίζουν όχι τα standard decks, αλλά κερδίζουν έτσι μικροδιαφορές σε ένα πολύ standard deck ή ακόμα και ένα deck το οποίο δεν περιμένει κανείς. Βλέπει Have Lethal με το Mage του, το οποίο είναι, ο Mage είναι πολύ underplayed. Βλέπει το Paladin του Antisocial. Και ο Druid του Logan, ο οποίος... λέω, δηλαδή δεν κατέβαινε στο κλασικό ραμ. Το συγκεκριμένο Mage, να πω την αλήθεια, το έχει ξαναεμφανίσει. Ναι, αλλά είναι για δεύτερη. Είχε πάει καλά πάλι βέβαια, και σε άλλο τουρνουά. Το παίζει πάρα πολύ καιρό, το έχει κατεβάσει σε πάρα πολλά τουρνουά online. Απλά είναι ότι σε ένα τουρνουά του εξωτερικού θα το περιμένουν περισσότεροι παίκτες. Μάλιστα. Συνήθως, αν δεις σε σοβαρό game με μάγο... νομίζω σε ένα σοβαρό game ο μάγος είναι συνήθως άκρο. Ωραία, για να δούμε.
Σάμαν και... Σάμαν εναντίον του... Ενός mid-range, ας πούμε. Το χέρι του ήταν πάρα πολύ καλό versus άγκρο, αλλά δεν παίζει. Απίστευτο. Γενικότερα πιστεύω ότι ο Σάμαν είναι πολύ καλή επιλογή απέναντι στον Druid. Εμένα μου αρέσει. Ναι, 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 ένα καλό ματσάκ. Μάλιστα, και εδώ βλέπουμε ήδη την πρώτη κάρτα, η οποία είναι Scarlet, ναι. Μια κάρτα που η οποία είναι καλή σε πολλά ματσάπ, στο Mirror βέβαια είναι αρκετά βουή. Εντάξει, είναι... Token deck, token deck. Νομίζω δεν πρέπει να το πούμε, τι είναι, να το αφήσουμε σε έκπληξη. Το είπαμε. Είναι αυτό, είναι με το Token Summon. Για να δούμε λίγο το παιχνίδι. Μου αρέσει πάντως αυτό ότι παίζει deck τα οποία είναι... Άκουσα και από τα παιδιά του Antisocial ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης στο StarCraft. Ισχύει αυτό. Νομίζω ναι. Στο StarCraft και... Νομίζω ότι θα κατεβάσει. Α, μπορεί να κατεβάσει και το Mana Tide. Ναι, οκ. Okay. Εδώ είναι λίγο close πάντως το τι πρέπει να κατεβάσει, yeah. Γιατί γενικά δεν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει το Mana Wrath, το τότε. Εδώ πέρα θα κατεβάσεις τη Scarlet. Εγώ ίσως να... Κοίτα, η φύση του deck σε κάνει να τίνεις προς τη Scarlet. Yeah. Σε ένα normal summon deck θα κατέβαζες στο Mana Tide, γιατί ο αντιπάλος δεν έχει obvious τρόπο να το αντιμετωπίσει. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως με την επιλογή του, δηλαδή να κατεβάσουμε τη Scarlet. Με αυτό το deck, ναι, ίσως ναι, ναι, με αυτό το deck. Γιατί δεν παίζει ένα κλασικό mid-range summon, παίζει ένα... Token summon. Και εδώ πέρα με Hero Power βλέπουμε ότι η Scarlet απλά θα περάσει 3 damage. Θα σωθούμε και εδώ. Ωραία. Έλα πιο. Πιάσε πιο κοντά εσύ. Δες το χέρι μου και πήγαινε στο μοναστήρι να κλάψουμε τις καλόγριες. Ήταν το quote του Logan. Και το καταλαβαίνει αυτό, τον διαβάζει ο αντισόσιαλ και τον πουσάρει. Τον πουσάρει πάρα πολύ. Εδώ θα δούμε swipe λογικά, πάνω στο... Πάνω όχι, στο... Α, κόντο, σωστά. Γιατί είναι στα τρία, ναι, σωστό. Είναι στα τρία το τέμο, οπότε είναι σίγουρο θα καταργετάρει το... Και μια tech card ουσιαστικά και το κόντο, την οποία δεν περιμένει περισσότεροι παίκτες. Είναι... Νομίζω παίζει μόνο ένα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πολλά plays εδώ. Ίσως το καλύτερο play να είναι Mana Tide, το TM και Trades. Ναι, και εγώ εδώ θα προτιμούσα και το Mana Tide. Και λόγος είναι ναι, ότι μπορείς να παίξεις τη Valor και να παίξεις Double Spell σε άλλο γύρο. Και αυτό ok είναι. Αυτό όμως τώρα... Και δεν βάρεσε και με το TM εδώ. Το ναι, ναι. Λεφτάρεις πάρα πολύ. Ξέχασε ένα attack εδώ τέτοιος, ο Antisocial. Θα το ξαναδούμε για από εδώ. Ναι. Δεν βάρεσε με το 1-1. Βέβαια, φλερτάρει με το swipe, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει τρόπος να πεθάνει η Violet. Νομίζω ήταν καλύτερο play το TM και Mana Tide. Και θέλω να αναγκάσει να δώσει κάποιο removal για το στο. Μάλλον υπολόγισε ότι αφού δεν έκανε swipe στον προηγούμενο, θα το είχε σε αυτόν. Ίσως να το σκέφτηκε. Αλλά και πάλι ήταν, είχε πιο πολύ value νομίζω αυτό το play που είπαμε. Και δεν χρησιμοποιήσει και τώρα και την Twitcher να βγάλει κάποιο token. Ναι, βέβαια τώρα ήθελε να κατεβάσει έτσι ένα πολύ μεγάλο threat κάτω και σε αυτό συμφωνώ μαζί του. Το Fire Elemental όταν κατεβαίνει σε άδειο board είναι εξαιρετική επιλογή. Ναι, δηλαδή τώρα βλέπεις ότι ο άλλος έχει Karin χέρι αλλά δεν μπορεί να τον παίξει. Γιατί πρέπει να δώσει το mana να πας τη Violet. Τον έχει ρίξει αρκετά βέβαια τον Logan. Είναι δει στα 16 life αν βαρέσει. Μουρή και Bloodlust. Και Bloodlust. Δεν μπορείς να παίξεις τα πάντα. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να γεμίσει από τον Born. Και ένα Taunt. Ωραία, Mana Tide και Ooze. Αυτή τη στιγμή, ναι. Δηλαδή, σίγουρα σκεφτόταν να ρισκάρει το και σίγουρα Μούρι. Το Mana Tide. Τώρα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν παίζει Mark of the Wild και νομίζω ότι να μην παίζει και καν Faceless ο Logan, οπότε εδώ πέρα δεν σε νοιάζει καθόλου τον Born. Και απειλεί Lethal εδώ. Με τον Bloodlust που ναι, είναι πολύ κοντά στο. Έχει Lethal κάτω ξεκάθαρα ο Antisocial. Και το Obdex Y. Το οποίο όμως. Πόσο βοηθάει, θα φύγει το Elemental. Okay. Κάνει clear το board, όχι. Κάνει clear το board αν θέλει. Σχεδόν. Νομίζω όχι. Ότι μάλλον θα διώξει το Fire Elemental. Νομίζω ότι έχει 8 mana, έχεις δίκιο. Δεν έχει, νομίζω ότι έχει 8 mana. Δεν... Αν είχε ένα Innervate στο χέρι θα έκανε clear. 9 και 6, 15.
Θέλει να έχει lethal. Μάλιστα. Τέλειος. Το dispel δεν το χαλάει με τον πλάτο. 1-1. Και πολύ άνετο lethal, ε. Ναι. Δεν μπορεί να μην δείξει βέβαια το Bloodlust, γιατί πρέπει να πάρει το game. Το ωραίο θα ήταν όμως βέβαια να μην το δείξει για να είναι το κλειδί. Δεν μπορούσε να το κάνει. Ναι, δεν νομίζω να ξεναρθεί κάτι τώρα game για να μην δείξει μια κάρτα. Και δείτε εδώ, έχει overkill 3-9 damage overkill. Μάλιστα. Και έτσι το δεύτερο αντισυμβατικό deck του αντισόσιαλ αποδεικνύεται ο killer του Druid. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μεγάλη για τα παιδιά. Για πάνε για τσιγάρα. Όλο το chat ζητάει decklist αντισόσιαλ. Απλά δεν ξέρω τώρα ποια decklist θέλουν. Γιατί μάλλον και η δεύτερη της ομάδα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Στο πρώτο είχε. Ναι, είχε. Αν έπαιζε το charge, το 4-4 και έκανε savage roar, είχε ακριβώς 20 damage. Αν έκανε και hero ability, πήγαινε στο 21. Που μπορούσε να κάνει με το innervate. Ακριβώς το innervate. Είχε 10 mana και innervate. Του βγαίνει ακριβώς το mana. Όχι στον επόμενο γύρο που είχε τον keeper, στον προηγούμενο γύρο. Να. Ναι. Εδώ έχουμε κάποιες διαφωνίες. Το είδε και ο Crobat δηλαδή. Εντάξει. Τώρα ναι, μέχρι για ο Crobat. Αν δεν το έχουμε δει καλά, ο Crobat έχει 30 wins με Druid. Ο Crobat έχει 30 wins με Druid και. Όχι, ήταν σίγουρο το λεφτό. Για μας είναι πιο εύκολο να το δούμε από τους παίκτες, γιατί ακόμα και να το χάσεις, δεν σε νοιάζει. Και μετράς τα μάνα πολύ casual, ενώ μέσα στο game σε φάση και αν δεν έχω τα μάνα τι κάνω. Εγώ καμιά φορά είμαι τόσο από την πίεση του χρόνου που δεν μετράω καν τον damage και επειδή είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετό. Ναι, και μου έχει μετράς μάνα. Και μου έχει τύχει να είμαι ακριβώς το ένα damage, ας πούμε. Εκεί θες ένα μπλοκάκι, ξέρω, σε φάση. Ότι ναι, αυτή ναι, ας πούμε. Ναι. Με τη σειρά καρτών την απέρριψα. Και όλες με το φυτίλι, ναι, και αυτό. Με το φυτίλι και όλα τώρα θέλει λίγο έτσι ταχύτητα το game. Πολύ ωραία έτσι. Το φυτίλι πολύ ωραία προσθήκη στο tournament, λέει. Εντάξει, νομίζω ότι... σε ένα έχει προκαλέσει δυσφορία ή όχι. Κοίτα, απλά μερικές φορές δεν χρειαζόταν να σκεφτόμαστε τόσο πολύ όσο σκέφτονταν περί μερικοί. Ναι. Και άλλες φορές θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Logan αν είχε παραπάνω χρόνο. Και πάλι. Βέβαια έπαιξε πολύ γρήγορα. 15 δευτερόλεπτα. Και το lethal εμείς το είδαμε σε 20. Δηλαδή πιστεύω θα το βλέπει και αυτός. Αν του λέγε κάποιος έχεις lethal, θα το έβλεπε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μικρή σημασία έχει. Νομίζω μεγαλύτερη είναι ότι κατάφερε να το κάνει ένα-ένα αντισόσιαλ. Και τώρα με ένα deck το οποίο. Τι θα παίξει τώρα ο Logan. Συνήθως παίζει control deck. Παίζει μόνο control deck, ναι. Άρα... παίζει Warlock, κάνει κανένα και Warrior. Κάτι τέτοιο. Ο Warrior νομίζω δεν έχει καθόλου καλό match απέναντι σε αυτό το deck, γιατί δεν θα προλάβει να κάνει clear το board. Και ο Warlock νομίζω είναι Handlock. Είναι Handlock νομίζω... βασικά, γιατί το είχαμε δει μαζί ναι, μου χθες. Ναι. Θα δώσω ένα πλεονέκτημα στο Handlock σε αυτό το matchup, επειδή. Αν και. Γενικά σου άμα το κερδίζει το Warlock. Να. 50-50. Α δούμε. Θα δούμε. Νομίζω θα παίξει Handlock. Και το τρίτο deck του Antisocial είναι πάλι token. Δηλαδή παίζει δύο aggro. Ουσιαστικά agro decks, αλλά token που είναι έτσι πιο, με πιο tough decisions μέσα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε Handlock από Logan και μετά να δούμε το Handlock versus το token druid. Ναι, βέβαια. Το έχεις αποκλείσει εσύ το Σαμάνα, το δηλαδή το antisocial. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον antisocial ότι έχει πολύ καλές ελπίδες για το 3-1. Ναι. Να. Γιατί ο warrior του Logan δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει τις ορδές από tokens. Ναι, ο Warrior ίσως είναι το χειρότερο deck. Άσε που με το... Είναι αργό, είναι αργό. Από τα τρία που έχει versus token. Με το Bloodlust πρέπει να αναγκαστεί ο Handlock να κάνει clear συνέχεια. Ναι. Και το έχει δει αυτό, δεν μπορεί να αφήσει ούτε το tem κάτω. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Και παίζει έναν Druid of the Claw, παίζει ένα Leroy και παίζει και ένα Healing Touch. Επειδή είναι αυτό νομίζω που τα παιδιά έχουν βγάλει ήδη μπλοκάκι. Ο Antisocial, ναι. Ο Antisocial αυτό παίζει μη συμβατικά decks, ναι. Τα οποία ο αντίπαλος δεν τα περιμένει, δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ. Τον έριξα το token στα 8 live, στον επόμενο γύρο θα πεθάνω. Θα κερδίσω. Και βλέπεις το token να κάνει healing touch στον εαυτό του. Και λες, ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Να. Δεν ξέρω, κάτι θα ξέρει που παίζει healing touch στο token. Και γενικά είναι μια κάρτα την οποία δεν περιμένεις. Σε βαθμό ιδίας, νομίζω. Ενώ Leroy περιμένεις. Συμφωνώ. Αυτό. Παίζει και Leroy όμως. Ναι. Όπως περιμένεις ας πούμε και από το Σαμάνο και άλλα πράγματα όπως Leroy, Wind Fury που έχουμε δει πάρα πολύ. Εντάξει, περιμένεις δηλαδή κάποιες τέτοιες βερσιόν. Συνήθως από πιο έτσι σταθερούς παίκτες δεν το πολύ περιμένεις αυτό. Συνήθως πηγαίνουν για το spell damage με τα lava burst. Και αυτό, ναι, είναι και αυτό μια επιλογή. Δηλαδή θα πάνε για το kill με τον Leroy, Wind Fury, θα πάνε με spell damage, Azure Drakes και θα πάνε με το lava burst. Αυτό πάντως με το Leroy, Wind Fury που σου λέω, στο Σαμάνο.
Ήταν μια... το σκέφτηκα περίπου ένα μισά ώρα, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο να σκεφτώ τα deck μου αυτή τη βδομάδα. Και σκεφτόμουν να το κατεβάσω. Και είδα άλλο ένα παίχνιο που το έχει κατεβάσει, που ήταν ένα Σομάνιακ που το είχε. Ναι, και παίξατε μαζί με αυτό το deck και τον κέρδισε. Ναι, γιατί απλά δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε. Το κακό με αυτό το deck είναι ότι ο Λιρόισα κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως removal, αλλά μιλάμε για τον Σάμανο, ο οποίος είναι η class στο game με το πιο efficient removal. Και το καλό με αυτό το deck είναι ότι παίζεις Wind Fury, παίζεις Rockbiter, ναι, τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να μην σου έρθει ο Leroy, δηλαδή ναι, και το αλλά... Elemental να μείνει κάτω. Μου είχε τύχει να έχω πάρα πολλά νεκρά χέρια με αυτό το deck. Ναι. Ήταν το deck που έπαιζα στο παρελθόν αυτό, δηλαδή με αυτό το deck είχα κερδίσει στο ρο του Νάσανα στο πρώτο, με το Wind Fury, Leroy, Summon. Και απλά το κακό αυτού του deck είναι αυτό, ότι δεν είναι τόσο σταθερό. Είναι πολύ καλό versus Miracle αυτό το combo, ναι, γιατί το Miracle το κάνεις race. Κοίτα, βασικά δεν πρέπει να σου έρθει το κόμπο σου νωρίς. Δηλαδή το θέλεις περίπου πέμπτο μέχρι το γύρο. Να σου έρθει τα κλασικά ρημούβαλ. Να σου έρθει όλο το κόμπο. Που έχεις πάρα πολλά. Να σου έρθει Leroy Wind Fury Double Rock Beater. Δεν θες τίποτα άλλο. Και απλά να περιμένεις τα μάνα μετά. Είναι αυτό. Είχε Lethal. Είχε Inner Vade Cherry. Έβγαινε. Λοιπόν, Αρκούδα, Savage Roar, Attack. Τέλος. Απλά δεν το είδε. Έπαιξε το γύρο στα 2 δευτερόλεπτα. Είχε κάτω δύο τεσσάρια. Λοιπόν, Thunder, είχε κάτω δύο τεσσάρια. Ακόμα μια διαφωνία. Δεν είναι διαφωνία, είναι ξεκάθαρο. Είχε κάτω δύο τεσσάρια. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία, κάτω δύο τεσσάρια. Αν παίξει την αρκούδα σε charge, είναι καυτή τεσσάρια. Άρα έχει 12 damage στο board. 12. Ωραία, συν 8 από το Savage Roar, 20. Και Inner Vade Hero Power, 21. Λίθαν. Ακριβώς. 22 life είχε. 21 είχε. Το life είμαι σίγουρος, ναι. 21 life. Απλά δεν είδε, το είδα και ο Κρόμπα δηλαδή το Lethal. Δεν, και το είδαμε και τρεις εδώ πέρα το Lethal. Δεν νομίζω να μην ήταν. Βέβαια πάντως όλο το παιχνίδι πήγε Lethal ο ένας, Lethal ο άλλος. Το δε και το chat το Lethal. Θα το δούμε στο replay. Εντάξει, θα το δούμε στο replay. Αυτό που δεν ήταν Lethal ήταν στον επόμενο γύρο. Που είχε 20 mana και του είπε ή 2 mana για 21 damage. Ή έβγαζε 19, νομίζω. Έβγαζε 20. Όχι, έβγαζε 20. Ήταν 21. Ναι, ήταν 20. Του είπε ένα damage. Σωστός. Αλλά ναι, ήταν σίγουρο Lethal. Μόνο που βγήκε το καρκίνος 10, έτσι, του αντισόσιαλ έξω από το παιχνίδι τώρα, το Paladin. Εντάξει, ναι, αλλά είδαμε και εδώ πέρα το Shaman πάρα πολύ δυνατό. Τον πήρε τον Druid σε δευτερόλεπτα. Ναι, ο Shaman ήταν, εντάξει, του κάτσε το Bloodlust. Του κάτσε τον Bloodlust, βέβαια ήταν, και να μην του κάθε τον Bloodlust, πάλι θα κέρδιζε. Overkill, βέβαια, του κάτσε. Και πάλι θα κέρδιζε, νομίζω. Δεν μπορούσε να πέσει. Είχε πολύ damage. Και 10 φορές να πέσανε με αυτά τα χέρια, δεν είχε ελπίδα Logan. Ήταν νεκρός από το Malgan. Ναι. Εντάξει, για να δούμε τώρα, τι θα βγάλει τώρα ο Logan, τον Control Warrior. Δεν θα το έλεγα. Θα πιστεύω ότι θα βγάλει Handlock. Handlock. Ναι, γιατί θα το έκανε σταθερό με το Hellfire. Ενώ ο Warrior δεν έχει τόσο πολύ removal. Ενώ για μικρά μήνυμα. Ότι παίζει Hellfire μέσα. Λες. Αν ναι, νομίζω και εμένα μου είχε πει ότι δεν του αρέσει το Hellfire. Και εμένα το ίδιο μου είχε πει. Οπότε τότε θα παίξει Warrior. Γιατί παίζει και Cleave στο Warrior. Πρέπει να παίζει μόνο δύο Shadow Flame. Παίζει Cleave, παίζει. Παίζει Cleave στο Warrior, οπότε να δούμε Warrior. Ναι. Θα δούμε, θα επιλέξει. Θες να ρίξει λίγο πιο. Εντάξει, καμέρα. Αν έτσι κι αλλιώς μόνο για τώρα είναι καμέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Control Warrior σε αυτό το Shaman έχει πλεονέκτημα. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει ούτε το Handlock να βάλω, ούτε το Control Warrior. Γενικά, τι γίνεται όμως. Γενικά ο Shaman είναι πάντα κακό ματσάπ για το Warrior. Ό,τι version Shaman και ό,τι version Warrior και να δεις, το πλεονέκτημα το έχει ο Shaman. Ναι, είναι κακό ματσάπ γενικά, αλλά ο Warrior με τα Cleave έχει την καλύτερη πιθανότητα νομίζω από όλους. Πρέπει να παίζει μόνο ένα Cleave. Ναι, αλλά ας πούμε ο Warrior με το Zoo έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί να μην έχει πρόβλημα και με το Zoo Shaman, ο οποίος έχει και tokens, έχει και totems. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι ακόμα χειρότερο για το Zoo το ματσάπ για το Warrior. Δεν ξέρω. Θα το δούμε κοντά στους αλμούς. Νομίζω είναι κοντά στους αλμούς, γιατί και οι τρεις μας το έχουμε παίξει αυτό το ματσάπ. Οπότε. Νομίζω σε θέση ισχύω να τη σώσω αυτή τη στιγμή που ξέρει το ματσάπ, αλλά ο Logan δεν το ξέρει. Οι παίχτες επιστρέφουν. Είναι έτοιμοι. Για να δούμε. Χαμογελαστός φαίνεται το αντισόσιαλ που έκανε το 1-1. Βγάλε τον bot. Βγάλε τον bot πριν το κάψω όλο. Το bot δεν πάει πουθενά. Έχει μπανάρει 10 φορές. Να του ρίξουμε ένα μπαν. Ποιος είναι αυτός που μπανάρει τον bot? Τον bot μπανάρει τον Crobat. Α, εντάξει, καλά του κάνει. Γράφει κάψ, ξέρω εγώ, Logan έχασες Lethal. Μπαν. Thank you.
βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος έχει κατεβάσει δύο decks, τα οποία δεν έχει κατεβάσει κανένας άλλος παίκτης του Top 16 και ένα τρίτο deck το οποίο δεν το έχουν κατεβάσει πολλοί παίκτες. Διάλεξε τελικά. Ναι, handlock, ναι. Ωραία, άρα συμφωνήσαμε στο handlock, γιατί και εμείς μάλλον handlock απέναμε. Η έλλειψη του Hellfire νομίζω ότι θα είναι καθοριστική. Μια κάρτα την οποία με τον Logan είχαμε όχι διαφωνία, απλά θυμόμαι ότι έλεγε ότι δεν του αρέσει καθόλου σαν κάρτα. Αλλά μπορεί και να την έχει. Εμένα δεν μου αρέσει σίγουρα. Ναι, ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει, ναι. Εντάξει, όμπι στο Mulligan του Handlock και. Νομίζω θα συμφωνήσω και με τον. Το σκέφτεται για τον Αζουρόδρακο. Το καλό με τον Αζουρόδρακο είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό σε ένα τέτοιο matchup. No. Είναι βαρύ βέβαια, είναι στα 5 μάνα. Νομίζω ορθώ τον διώχνει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα κράταγα και το Mana Tide για να το κάνω coin στο 2. Αλλά ίσως όχι με αυτό το deck. Με ένα traditional summon θα το έπαιζα έτσι. Να. Θα κάνω coin στο 2 το Mana Tide. Βέβαια αυτός παίζει tokens, οπότε. Θα δούμε έτσι μια ανταλλαγή hero power σε αυτό το game. Νομίζω ότι οι 4 πρώτοι γύροι θα είναι κάπως. Ή 3 πρώτοι θα είναι μόνο hero power. Και heal. Μάλιστα. Θέλει να, έχει το, να πάρει το board control του summon. Έχει και δύο δράκους στο χέρι του, άρα ξέρω ότι και τέταρτος και πέμπτος γύρος θα είναι. Ναι, ναι, σωστό, δράκους. σωστό πλέον. Δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στον αντίπαλό του. Και δεν έχει airshot, ο additional sim. Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό για τον Logan. Θα ανακαστεί εδώ να παίξει τα λυκάκια. Μου φαίνεται. Δεν χαίρεται που παίζει λυκάκια εδώ. Να λέγεται αυτό. Νομίζω είναι το χειρότερο play που θα μπορούσε να του έρθει. Ναι, αλλά δεν είχε άλλο στο χέρι, έτσι. Και δεν είχε άλλη επιλογή, ναι. Εδώ πέρα ναι, trade και ίσως και solfar το 2-3 εδώ. Εγώ θα κάνω solfar το 2-3 εδώ. Ήταν ο λόγος ο οποίος είχα χάσει εγώ το παιχνίδι γιατί είχε βγει ο Leroy. Ναι. Σκέψω ότι. Και ο Λόγκαν αυτό μου είχε πει ότι δεν έπρεπε να το ρισκάρει τόσο πολύ και δεν θέλει να ρισκάρει ούτε αυτό όταν έχει το Leroy στο χέρι του. Ο Leroy είναι ένα finisher, αλλά καμιά φορά με το Handlock όταν έχει. Στα games που έπαιξα εγώ, μόνο σε ένα game. Έπαιξα περίπου 6 με 7 games με το Handlock τις ημέρες και μόνο σε ένα game κέρδισε με το finisher. Έχει πάρα πολλά win conditions ο Handlock. Σίγουρα, αλλά καλό είναι να μην διώχνει τόσο νωρί. Να μην ρισκάρει βασικά. Ναι, αλλά απέναντι σε ένα matchup με έναν summon. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι το board, όχι τα finishers. Απέναντι, ειδικά σε έναν token. Δηλαδή δεν θα κερδίσει τον token επειδή θα τον ρασάρει, τον κερδίσει επειδή τον κάνει shot threats. Γι' αυτό αυτό είναι ο λόγος που θα βάζα το solfer στον προηγούμενο γύρο, αλλά τα δύο play είναι πολύ καλά. Σωστό και το heal. Βγαίνει από το rage του storm. Εδώ έχει clear με coin. Θάλινο storm με coin. Είναι λίγο greedy βέβαια. Εδώ έχει clear να κάνει Thalnos, Chain Lightning, Lightning Storm. Τα δύο Lightning τέλος πάντων και Coin είναι clear. Μόνο που στον επόμενο γύρο δεν θα έχει να παίξει τίποτα. Δεν πειράζει. Θα παίξει ένα δόπεν. Νομίζω ότι θα κάνει. Έχει και τα δύο Hex στο χέρι, οπότε είναι μια χαρά. Πρέπει να το παίξει τώρα, δεν είναι σωστό. Βασικά θα έχει μόνο ένα Hex να παίξει στον επόμενο γύρο. Μια χαρά είναι. Οπότε δεν τον πειράζει τελικά τόσο πολύ. Αυτό το matchup είναι καθαρά θέμα board control, τίποτα άλλο. Πολύ καλό top deck. Θα το παίξει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, ναι. Για να μην το τραβήξει τώρα. Καλό και το δεύτερο Shadow Flame. Ναι, παίζει δύο Shadow Flame και ίσως κάνει ένα Hellfire. Δεν το έχει το Airshock, θα ήταν η ιδανική απάντηση. Και εδώ θα πρέπει να δώσει και το Hex. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, όμως θα πρέπει να το δώσω το ένα. Τώρα μπορείς να κάνεις να παίξεις Mana Tide και να το δώσεις δύο targets. Το οποίο είναι επίσης καλό. YOLO Mana Tide. Του δίνει τώρα δύο targets για attack. Είναι δίλημα για τον. Έχει. Θα έλεγα ότι δεν είναι δίλημα. Όταν έχεις Mana Tide κάτω θα το τρως πάντα. Ναι, αλλά θα μείνει κάτω το άλλο και θα φας και δύο damage πάνω σου. Σωστός, δεν είναι δίλημα, αλλά του δίνεις, τον δυσκολεύεις. Να. Προστατεύει το Flame Taunt και είδαμε ότι τράβηξε και δεύτερο εδώ, με το Mana. Εδώ από ό,τι βλέπω θέλει να παίξει Sun Fury, Thalnos, Shadow Flame και Sun Fury, αλλά του φτάνει το Mana. Μπορεί να παίξει βέβαια Big Game Shadow Flame και νομίζω είναι το καλύτερο play εδώ. Και ο λόγος είναι ότι κάνεις clear το board. Τι θα κάνει τώρα, δεν θα φάει το Mana Tide, δεν το φάει το Mana Tide, όχι. Ναι. Ενδιαφέρον play.
Εγώ θα το έτρωγα το Mana Tide. Εγώ θα έπαιζα σαν το Flame στον Big Game Hunter και ο λόγος είναι ότι. Και παίζει τώρα Soulfire και είναι πολύ τυχερό, δεν διώξει την πραγματικά την. Ίσως την καλύτερη κάρτα γι' αυτό. Και τώρα. Και τώρα μου φαίνεται ότι αρχίζουν τα δύσκολα για να τη σώσει. Πολύ πίεση τώρα πάνω στο port. Τα δύο hex τελικά δεν ήταν τόσο καλά στο χέρι του γιατί ο αντίπαλος του πέταξε Giant κάτω. Αν τράβαγε τα Turf Shock θα κέρδιζε. Αν έχει όλους τους Giants θα κέρδιζε. Άμα τράβαγε όμως Turf Shock μπορεί ο άλλος να έχει Giants. Και αν λέγαμε ακριβώς το ίδιο. Ναι, σου λέω, σου λέω ότι κάτσαν ανάποδες συνδυασμοί. Ναι. Τώρα τι κάνεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα καλό play σε αυτό το γύρο. Ούτε ένα καλό play. Ναι, όντως δυσκολεύομαι και εγώ να βρω ένα καλό play. Δηλαδή, δεν υπάρχει argument. Δεν, ναι, δεν ξέρω αν το ένα hex θα έπρεπε να το κάψει. Νομίζω μάλλον hex ή hero power θα έπαιζα εγώ. Αλλά ή commander Moore. Commander Moore, ναι, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Του δημιουργεί τουλάχιστον που δίνει κάτι να ασχοληθεί. Να την δικάσει. Και τώρα ένα iPhone ψάχνει ο Logan. Και αυτό καλό είναι βέβαια. Ναι, μπορεί να κατεβάσει το Giant και να τον τάρει ανάμεσα στους Drake. Τώρα ή και να τον τάρει και το Giant, ό,τι θέλει. Νομίζω καλύτερα τους δύο Δράκους. Καλύτερα τους δύο Δράκους. Και. Γιατί σκέψω ότι αν. Και δεν φοβάται και ο Logan. Με ένα τέρας ο άλλος κάτω δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και clear. Πολύ safe. Και νομίζω μια χαρά, δεν είναι. Βλέπουμε πάντως ότι συμφωνούμε με τον Τάρις με τον Λόγκαν. Κακό τότε. Και όταν παίζεις απέναντι σε. Όταν παίζεις με Σάμον, είναι το μόνο πράγμα που δεν θες να βλέπεις κάτω στο board. Ναι, η δύναμη του Σάμον είναι το board. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει χάσει. Τώρα μπορείς να παίξεις. Ένα σίγουρα το πρώτο hex θα φύγει στο Giant. Νομίζω το play δεν είναι το tame. Άμα κάτσει 4, κάνεις lightning storm το 4-4 ή στο 2-3, hex το 8-8 και ους κάτω. Αυτό είναι το play. Με το spell damage δεν θα ήταν λίγο καλύτερα. Θα ήταν πολύ καλύτερα, αλλά δεν του κάτσε. Δεν του κάτσε. Τώρα μάλλον μόνο το ους πρέπει να κατεβάσει. Και το να σκοτώσει και τη Σανφιούρη. Γιατί όχι. Είδε, το board είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το match-up, δεν αφήνεις κάτω πράγματα. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα αγώνα. Ναι, commanding lead και είναι και πολύ κοντά στο lethal. Και δεν έχει χέρι ο Σάμαν καθόλου δηλαδή. Με ένα overwhelm κερδίζει ο Logan. Shadow Flame για 2, ωραίο play. Και θα τραβήξει και καρτούλα. Καλό, καλό, καλό. Θα κατέβει πολύ φθηνά στον επόμενο γύρο. Υπάρχει κάποια κάρτα που. Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθε το Earth Shock. Άργησε λίγο. Πάρα πολύ άργησε. Βέβαια χαμογελάει και ο social και το ξέρει ότι άργησε πάρα πολύ το Earth Shock. Κάποια φορά στο Hearthstone δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα και απλά πρέπει να δεχτείς την ήττα. Παίξει, νομίζω μπορεί εδώ να το αργήσει λίγο με Defender εδώ πέρα. Defender και Silence το πλέον. Και έτσι. Να του δώσει κάτω πάλι να ασχοληθεί. Για να μπορεί να κάνει clear με το Giant θα παίξει αντίπατο. Με το Hex κατάλαβε να έχει κάτι κάτω. Λοιπόν, μάλιστα έχει λιθάλ. Έχει λιθάλ. Πάλι δεν το βλέπω. Α, όχι, έχει το temp. Συγγνώμη, έχει το temp. Έχει 20 damage και έχει. Όχι, 20 δεν είδα το taunt. Εδώ ξέρω ότι απειλεί για λιθάλ στον επόμενο γύρο, οπότε επιλέγει να μην τα πάρει. Περιβολικά safe play και νομίζω καλά κάνει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να ρισκάρει εδώ. Όχι, κατεβάζει σωστά και τον. Big Game Hunter. Επειδή καταλαβαίνετε ότι πάλι δεν παίζει Ragnar στο deck. Εντάξει, είναι game τώρα, δεν υπάρχει κάποιο συνδυασμό καρτών ο οποίο μπορεί να αποτρέψει το lethal από τον
Ακόμα και Hex να βλέπαμε. Βλέπουμε ότι δεν ρισκάρει και το Hex. Γιατί ξέρετε τι παλαιότερα. Ξέρει ότι έχει χάσει ουσιαστικά. Ναι, δεν, απλά κάθεται στο game. Και... για να πάρει και πληροφορίες για τον τέκτο αντιπάλου, πιστεύω. Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή. Να, τώρα, ας πούμε, είδε, αν έκανε concede, δεν θα έβλεπε ότι ο αντιπάλος παίζει το combo. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σωστό. Και τώρα χέρια ψηλά από τον. Αντισόσιαλ και 1-2 μπροστά. 2-1 ο Λόγκαν. Του πέρασε εύκολα το Σαμάνα. Εύκολα, εύκολα. Αλλά... χωρίς... πρέπει... δεν ήταν τα σοκ, δεν ήταν τα σοκ. Ήταν άδικος ο Αντισόσιαλ, δεν του είχαν εντρώσει καθόλου όσο θα ήθελε. Με 2 σοκ πιο νωρίς θα μιλούσαμε για άλλο game, έτσι. Καλά, ναι. Για να δούμε τα token μπορούν να πάρουν 2 από αυτό το πράγμα. Είναι μειοποιείο το πράγμα, δεν χρειάζεται να το πεις. Τώρα είναι token αλλά σε άλλη κλάς. Να. Αυτό. Ωραία, ωραία γιος. Λοιπόν, προγνωστικά τρίτο game, παιδιά. Εγώ θα έλεγα Logan. Logan. Το token το κερδίζει εύκολα συνήθως, με handlock. Είναι από τα καλά matchups, από τα κακά matchups το token. Βέβαια, τι γίνεται τώρα. Μίλησα με ένα παλικάρι που παίζει tokens και μου λέει ότι handlock, παραδόξως, έχει 70% win rate. Λες ο Logan να πέσει θύμα ενός token druid deck. Το θέμα είναι να δούμε αν θα καταφέρει να διαβάσει τον deck του ή αν θα το ξέρει. Νομίζω δεν το ξέρει γιατί δεν το ξέραμε κανένας. Καλά, σίγουρα θα ξέρει τη λίστα απ' έξω. Ναι, νομίζω δεν ξέρει καν. Δεν το έχει δείξει καν ο αντισοσιαλ τον deck. Δεν το έχει δείξει. Νομίζω πρέπει να κερδίσει 3-0-3-1 στα άλλα games, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά δεν νομίζω να πήγε 3-2 σε κάποιο game. Όχι, όχι. Αυτό. Είναι πρώτη φορά που το κατεβάζει. Να δούμε αν θα το δικαιώσει. Και βέβαια. Έχουμε game για να δούμε. Ξέρω, ίσως και να πληρώσει την έλλειψη χέλθαρες με Λόγκαν. Γουλντάν! Ξέρω τι πίεση πάει στον αντισόσιο. Και το Mountain Giant δώσει το χέρι του Λόγκαν. Θα κρατήσει λογικά το 3 και το 8. Για να κάνει tap στο 2, θα παίξει στο 3 τον Έθενρη και στο 4 κάνει... Και μην ξεχνάμε ότι ο Λόγκαν παίζει απέναντι στην αγαπημένη του κλάση. Ναι, ναι, ναι. Και σκέφτεται να κρατήσει το Savage. Νομίζω. Καλύτερα να πουσάρεις early game με το Tokyo. Πολύ, πολύ, πολύ άσχημο. Χρειάζεται, ένα inner bit ακόμα χρειάζεται, ναι. Έτοιμος να πατήσει well played εδώ ο antisocial. Και πάρα πολύ καλό χέρι από τον. Εδώ το χέρι δεν βελτιώνεται. Εδώ πρέπει να το παίξει 3-2 αυτό. Απιέσει. Και έχει φοβερό χέρι ο Logan. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να ζητήσει νομίζω είναι το χέρι του. Και το Solfar για όταν κατέβει ο Giant. Εδώ θα διαφωνήσω. Εδώ έφτασε τον Giant. Θα διαφωνήσω. Όχι. Μπορείς να κατεβάσει Giant. Του λείπει μια κάρτα. Αλλά μάλλον δεν πάει για το Giant, όταν, πάει για το Draco τον οποίο έχει. Όταν παίζεις με ένα token deck και δεις στο turn 2 Mark, δεν φοβάσαι ότι θα τον μπαφάρει συνήθως. Δηλαδή, ίσως να πρέπει να κάνει. Και τώρα δεν κατεβάζει τον Farsi. Δηλαδή, καλύτερα να κατεβάζει στο 3 το Farsi και στο 4 Mountain Giant Soul Fire. Ίσως θα ήταν λίγο καλύτερο αυτό. Και τώρα πάσο. Βέβαια, στο 5 θα δούμε Ancient κατά πάσα πιθανότητα. Εδώ θα το σκεφτώσουμε το Keeper για 2 damage. Όχι, όχι. Μπορεί να το χρειαστεί για να περάσει. Για Finisher, για Finisher. Silence, Leroy, ας πούμε, Lethal. Θα κατέβει βέβαια στο 4 Mountain. Αλλά έχασε μια κάρτα έτσι ο Logan. Νομίζω ότι θα τον πήραζε περισσότερο μέχρι να είναι τον Giant. Καλά, εννοείται. Αλλά, το κακό του play δεν είναι ότι ρισκάρεις να χάσεις τον Giant. Δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το discard. Σε νοιάζει πιο πολύ ότι χαλάς το κέρδο σου. Δηλαδή, ο Farsi στο 3 θα ήταν πολύ πιο δυνατός από ότι το να βγάλει. Θα κατέβει το lore τώρα, μάλλον έτσι. Ναι, θα κατέβει το lore εδώ. Και θα ψάξει Big Game Hunter. Να δούμε αν έχει τη λίστα του Big Game Hunter. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Innervate, όχι. Εδώ ένα Innervate θα ήταν ωραίο. Εντάξει. Τουλάχιστον μπορεί να το φάει με πάρα πολλούς τρόπους. Ξέρω να δούμε Manipulator εδώ από τον. Πολύ καλό τρόπο.
Θα κάνει trade και θα χιλάρει λογικά. Ίσως και double, double farcine. Να τον πας στα 8 live. Ναι, ναι, ναι. Το σκέφτεται. Ναι, γιατί τώρα είναι στο range του Swipe μαζί με trade στο Loot Holder και ναι, θέλει να το αποφύγει σίγουρα όλον αυτό. Αυτό. Έχει χέρι σου Molten Giant και έχει χέρι και τα Taunt Givers. Οπότε δεν σε νοιάζει να πέσει εσύ σε live. Προτιμάς να έχεις ένα δυνατό board. Και τώρα greetings. Ο Αντισόσιαλ έχει καταλάβει ότι μάλλον το game είναι χαμένο. Θάλινος, ναι, βέβαια τώρα για ένα damage δεν κάνει clear το Mountain. Μόνο με Θάλινος, μπορεί με το Swipe να κάνει clear. Πρέπει να το δώσει το Swipe εδώ. Εναλλακτικά Keeper για 2, Rath για 3 και Loot πάνω στο 8-8. Μήπως θα μπορούσε να δώσει και το Leroy. Πάνω στο Giant. Διαφήνισε το Leroy. Καλύτερα. Είναι ήδη όμως αρκετά πίσω. Θα του δώσει token στον αντιπάλου που θα του δημιουργήσει πρόβλημα στο board. Ναι, αλλά με ένα swipe μετά φεύγουν όλα. Δεν έχει άδικο. Βέβαια, μπορεί να φοβάται και τον defender που αν βάλει ανάμεσα στο 1-1 που θα βγάλει ο Leroy. Δεν έχει τρόπο να κάνει clear μεγάλα board με το token που επειδή δεν παίζει Starfall. Ακριβώς. Εδώ κάνει sack τον loot πάνω στο 8-8 για να δει τι θα τραβήξει. Και αναλόγως επιλέγεις μεταξύ Rath και Swipe και Keeper. Τι θα μπορούσε να τραβήξεις, θα τραβήξεις δεύτερο Rath. Θα δεις, θα τραβήξεις και θα κάνεις adjust τη στρατηγική σου. Δηλαδή, αν τραβήξεις το δεύτερο Savage, βλέπεις ότι ο Leroy θα χρησιμοποιηθεί για το Lethal. Και θα κρατήσεις το Keeper για κάποιο Silence. Ωραία, δεν διαφωνώ σε αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε το Sack. Θα το βαφάρει. Θα βάσει board, μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Είναι ένα play το οποίο δεν το περιμέναμε. Εντάξει, είναι μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, κατεβάζει κάτω πράγματα. Είναι βέβαια πολύ weak εδώ πέρα σε Shadow Flame πάνω στο 3-3. Τώρα να ζητήσει και το βρήκε. Το βρήκε το Shadow Flame. Και επίσης, αν είχε ένα Manipulator τώρα, ίσως να ήταν και GG για τον Mountain. Μούρι, Shadow Flame. Δεν ξεχνάει τα 3 damage, πολύ σημαντικό. Λες τώρα. Να δούμε λίθαλα από τον Druid, γιατί τραβάει τρεις κάρτες. Μπορεί να βρει κάτι. Πόσο είναι ο Μαντζέφ, έχει 10. Innervate. Μάλιστα. Leroy, Savage. Μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί πάει, ναι. Είχε ο Πάρο, άμα ήθελες. Πολύ μεγάλο top deck από το Logan. Πάρα πολύ μεγάλο top deck. Το ναι, Shadow Flame. Είναι 13 damage αυτά που είχε ο Druid. Ναι, και πάρα πολύ μεγάλο top deck από τον Logan. Γιατί αν δεν το βρίσκε το Shadow Flame, εκεί νομίζω είχαμε game. Ναι. Εκτός αν δεν τον πάρει. Αν δεν τον πάρει. Λοιπόν. Εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε νομίζω. Έχουμε Commander ή Harvest. Έχουμε Commander Moori, Innervate Harvest. Θες να κατεβάσεις κάτω 2 τέρατα, τα οποία φεύγουν με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, ώστε τον επόμενο γύρο να κάνεις Leroy ή Savage Roar. Βέβαια δεν ξέρεις ότι ο αντίπαλος έχει τα Taunts, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το δώσω το Innervate. Μπράβο, εγώ σκέφτηκα έχοντας δει ας πούμε τα Taunts, γι' αυτό δεν είπα το Innervate. Βέβαια τι γίνεται τώρα, στον επόμενο γύρο έχεις και τον Keeper για Silence, οπότε ξέρεις ότι ένα Taunt τουλάχιστον μπορείς να το περάσεις. Λέει και well play. Τώρα έχει, βέβαια θα δούμε Molten Argus από το Logan. Πάρα πολύ δυνατό play. Έχει δύο Molten. Μπορεί να κάνει και tap, double Molten, σαν Fury επίσης. Πιο δυνατό play. Ακριβώς. Και τώρα τον σώζει μόνο η κάρτα η οποία θα μπει στο επόμενο expansion από Antisocial. Που κάνει όλα τα τέρατα του board 2-2. Και τώρα μια Irritant Squire. Όχι. Νομίζω κάπου εδώ είναι το concede. Εδώ νομίζω πληρώνει ο Antisocial το γεγονός ότι δεν έκανε clear το Mountain Giant στο προηγούμενο γύρο. Στον προηγούμενο γύρο. Σκέφτε Leroy και Swipe. Τώρα σκέφτε απλά να ζήσει άλλο ένα γύρο. Swipe. Το οποίο ζει γιατί θέλει δύο damage μετά. Βλέπεις κάτι καλό, κάποιο play το οποίο είναι. Είναι Leroy πάνω σε έναν Giants, στο κάνουμε το Harvest και μετά κάνουμε. Κάνεις clear δύο Giants. Αυτό, αλλά δύο τον Άρισμα. Ψάχνει δύο damage μετά ο Handlock. Τα οποία μπορεί να τα βρει από το μέσο του deck. Εντάξει, μην είσαι και ακριβώς σίγουρος. Καλά, εννοείται. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να ζήσεις. Δεν μπορείς να δώσεις γύρω γιατί. Ή μήπως έχει Leroy Savage.
Για να δούμε κι αυτό. Με το Leroy Savage, με το Leroy Tross το 1, δεν μπορείς να δώσεις Μούρι όμως. Με το, με το άλλο τρος αυτό και με το Hero Tross Sun Fury. Δεν κακό. Είναι καυτό το βάλιο. Και αυτό είναι βάλιο. Βέβαια νομίζω μετά έχει λίθαλο αντίπαλο, γιατί πα στα 10. Ναι, έχει λίθαλο αντίπαλο. Και έχει κάτω 10 μας με τα tokens. Οπότε το μόνο viable play εδώ είναι swipe, trade. Όχι, ό,τι και να παίξει πρέπει να είναι λίθαλο εδώ. Ό,τι να παίξει πρέπει να είναι λίθαλο. Όχι, γιατί θα κάνει πρώτο το Leroy και μετά το swipe. Α, πες με swipe. Με swipe κάνει clear. Ναι, κάνει clear με swipe, σωστό. Το swipe πρέπει να παίξει εδώ. Το swipe πρέπει να παίξει. Δεν το είδα, αλλά δεν νομίζω να αλλάζει τίποτα. Ήταν έτσι, έτσι και αλλιώς ήταν χαμένο το παιχνίδι, αλλά... Σωστό. Ναι, δεν είχε, ήταν πολύ μικρή λεπτομέρεια. Να δούμε και το χέρι του Logan μια γρήγορα, να δούμε αν είχε... Ναι, είχε... Είχε δύο Defender. Με τον Defender, ναι, θα βρίσκε το Logan. Ήταν τα δύο Damage, είναι ακριβώς. Ναι, ναι, δύο Defender και... Σωστό. Και Logan τελικό, έτσι. Και Logan τελικό, όπως το άλλο στην προέβλεψα. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, μαθητής με δάσκαλο. Μαθητής με δάσκαλο τελικός. Ο Λόγκαν συγχαρητήρια στο γόνατά του να είχα βλήθαλ. Συγχαρητήρια και στον Λόγκαν που θα οποίος... αναγκαστεί να τον βρει απέναντί του. Ναι, προκρίθηκε μόλις με αυτή τη τη νίκη στο Gameathlon τον Ιούλιο. Top 16. Top 16 στο Gameathlon. Συγχαρητήρια. Και τον τελικό με το μαθητή. Έχασε λίθαλ. Έχω να πω εδώ πέρα. Το είδαμε. Το έχασε. Θα το δούμε στο. Θα το δείξουμε στο stream. Θα το δείξουμε στο stream. Είχα μετρημένου τρει γύρου. Λίθαλ παρά ένα. Ναι. Τη μία όμως το είχες. Άλλους γύρους παρά δύο. Έλα μας τα πεις, έλα μας τα πεις. Έλα κάτσε, έλα κάτσε. Να έρθει πρώτα ο ηγημένος, να έρθει ο ηγημένος του Μικελικού και μετά να κάτσει ο Λόγκαν. Ωραία, ωραία, ωραία. Να τους έχουμε μαζί. Να τους έχουμε και μαζί. Λοιπόν, αντισόσιαλ μαζί σας. Από τους πιο δυνατούς παίκτες του σημερινού tour. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κερδίσει τον Λόγκαν. Πολύ close βέβαια τα games. Θα μας λύσει όλες τις απορίες εδώ. Καλησπέρα τη social. Συγχαρητήρια για την τέταρτη, τρίτη θέση. Τέταρτη, δεν θα παίξει κανένα ρόλο αυτό. Πάρα πολύ καλή παρουσία σήμερα. Και νομίζω η αποκάλυψη ήταν τα Dexu. Και τα τρία Dexu ήταν έκπληξη. Γιατί? Εντάξει, το Πάλα το καταλαβαίνει. Το Πάλα δεν το καταλαβαίνει. Το Σάμαν δεν το είδαμε από κανένα άλλο παίκτη σήμερα. Αν θες, έλα και λίγο στην κάμερα. Ναι. Το Σάμαν. Το Σάμαν δεν το είδαμε από άλλο παίκτη. Ελά, οι μισοί Σάμαν παίζανε. Όχι, ενώ Token Σάμαν. Μην πειλάτε. Ήταν, δηλαδή, αυτή η προσέγγιση στο Σάμαν ευνηδίασε τον Λόγκαν. Ναι, γι' αυτό το, ναι, αυτό. Ναι, γι' αυτό το έπαιξε. Και Druid. Token Druid, που δεν είναι ένα deck που δεν βλέπουμε στο Λάντρε. Το κάθε άλλο. Αλλά κανείς δεν το κατέβασε εδώ πέρα από το Top 16. Όλοι οι Druids ήταν οι Ramping Midrange. Εντάξει, το token είναι πολύ καλό deck. Είναι πολύ δυνατό. Βέβαια, το ξέρω, συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι είναι ένα δυνατό deck. Είναι τα πιο solid deck. Δεν είναι surprise deck όπως είσαι το Paladin σου. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, σίγουρα παίρνεις τον τίτλο του παίκτη με τα έτσι πιο ευρηματικά decks. Λοιπόν, μίλα μας για τα games τώρα με τον Logan. Εντάξει, με τον Logan τα είχαμε πει και πριν το game. Δηλαδή, πήραμε καφεδάκι μαζί, ξέραμε τι θα γίνει. Ήξερε τα decks μου, ήξερα τα deck του Παναγιώτη. Ήξερε και το δεύτερο Savage Roar, δηλαδή. Ποιο? Το δεύτερο Savage Roar το ήξερε. Το είχα δεδομένο, δεν μου το είχε πει, αλλά το είχα δεδομένο. Βέβαια, εκεί, αν έκανε στο τελευταίο game, που ήταν το πρώτο game, ήταν πάρα πολύ close. Το Paladin Druid. Ναι. Που είχε στο Paladin σου. Ναι, ήταν στο top. Έχασε λίγο Logan. Το οποίο το είδαμε εδώ πέρα τα παιδιά, το είδε και ο Κρόμπατ και τον έβρισε στο chat. Ακόμα αρνείται. Όχι, θα το δείξουμε. Είναι στάνταρ. Ήταν στάνταρ, ναι. Ήταν στάνταρ. Και στο τέλος, απίστευτο play από τον Logan, διαβάζει το 3 damage σου και ναι, κάνει ναι, hero ναι. power και ναι, δεν έχει δίνει το Nightwing. Αυτό. Εδώ μετρά και η αποκάλυψη έτσι, το στρατηγικό. Εκεί περίμενα, ήξερα ότι δεν θα κάνει κανένα hustle play. Ήξερα ότι δεν θα κάτσει στα 6 life. Ξέρει ότι παίζω 3 damage πράγματα. Και μέσα. Στο τέλος, με holy light πάνω σου, έμενε ζωντανό. Ζούσε. Δεν ζούσα, ρε. Είχε 30. Ναι, είχε κάτω. Πάνω από 30. Είχε δύο inner. Είχε κάτω. Αυτό ήταν για swipe. Έκανε swipe, έκανε overkill. Αλλά νομίζω κάτω είχε 8 damage κάτω, 2 τέρατα. Είχε 8. Είχε 2 τέρατα βασικά. Είχε 8. 14. Συν 14. Να σου το πω αλλιώς, γιατί το μετράω αλλιώς. Savage Roar. 14 είναι το βασικό Savage Roar combo, έτσι. Και 8. 22. Και 6. Και 2 εννοείς. 2 τέρατα εκεί κάτω. Έχεις μετρήσει το χειρό. Μην μετρήσεις το χειρό 2 φορές. Όχι, δεν μετράω το χειρό 2 φορές. Savage Roar. Ναι. Force of Nature 14. 14. Ωραία. Με το χειρό 8. 8 τα 2 minions. Σωστός. Και 8 τα 2 minions. 4 τα 2 minions. 26. 4 πόντι ήταν. Ωραία, σωστός. 26 damage. Και άλλα 4.